Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Περίπου 300.000 δανειολήφθες κινδυνεύουν με πληστηριασμό ακόμη και τις πρώτες κατοικίες τους, αφού έχουν χαρακτηριστεί από τις τράπεζες μη συνεργάσιμοι. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέτα. Πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για ένα σημαντικό αριθμό των ανθρώπων μας, οι οποίοι είτε αμέλησαν είτε επέλεξαν να μην απαντήσουν στις επιστολές που έλαβαν από τις τράπεζες για λύση πρόθεσμα χρέη, κυρίως στεγαστικά δάνεια και λιγότερο καταναλωτικά. Και σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο που υπάρχει περί δανειοληπτών, έχουν χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμοι. Δηλαδή, δεν απάντησαν, δεν έδωσαν τα στοιχεία που χρειάζονται οι τράπεζες προκειμένου να προχωρήσει μια διαδικασία συμβιβασμού ανάμεσα σε αυτούς που δεν μπορούν να αποπληρώσουν ή δεν θέλουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε δάνεια και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να βρεθεί μια νέα ενδιάμεση λύση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν την χάνουν σε καμία περίπτωση τη προστασία που προβλέπει ο νόμος. Και όπως πολύ σωστά είπες, αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και την πρώτη τους κατοικία. Γιατί η προϋπόθεση για να μπορέσει να εξασφαλίσει την προστασία που έχει να κάνει με το ύψος των εισοδημάτων σου, με το μέγεθος της κατοικίας, με το ύψος του δανείου, πρέπει κατ' ελάχιστον να απαντήσει στις επιστολές που έστειλαν οι τράπεζες. Οι επιστολές αυτές εστάλησαν μέχρι και το τέλος του 2016. Υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι και τέλος Φλεβάρι να απαντηθούν. Συνολικά στάλθαν περίπου 1,2 εκατομμύρια επιστολές, από τις οποίες τα 3 τέταρτα απαντήθηκαν, δηλαδή περίπου 900.000 δανειολήπτες έδωσαν μια πρώτη απάντηση, και φαίνεται ότι κινείται μια διαδικασία για να υπάρξει ένα συμβασμός. Από την άλλη όμως 300.000 άνθρωποι επέλεξαν να μην, ή δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να το κάνουν. Και αυτό σημαίνει πλέον ότι είναι εντελώς απροστάτευση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούν οι τράπεζες, εφόσον το θελήσουν, να εκκινήσουν διαδικασίες επιπληστριασμού των κατοικιών τους ή των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Θα γίνει αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν υπάρχει περίπτωση αύριο το πρωί να δούμε 300.000 σπίτια να βγαίνουν στο σφύρι. Yeah. Κανένα δεν του συμφέρει αυτό. Δεν συμφέρει ούτε τις τράπεζες, ούτε την κτηματική αγορά, ούτε κανέναν. Όμως, όπως λέει το ρεπορτάζ μας, υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα στοχευμένα ακίνητα, κυρίως όχι ακίνητα που μένουν οικογένειες σε αστικές περιοχές μικρής αξίας. Μιλάμε για μεγάλα ακίνητα, μιλάμε για μεζονέτες, μιλάμε για βίλες σε παραθεριστικές περιοχές, εξοχικά μεγάλης αξίας, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως παραδείγματα, κυρίως δε σε περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών, που οι τράπεζες ξέρουν ότι έχουν παραδοσιακά στοιχεία, είτε αυτά είναι καταθέσεις, είτε είναι άλλα ακίνητα, είτε είναι εταιρείες που είναι κερδοφόρες και επιλέγουν να μην πληρώσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτά τα σπίτια θα βγουν στον πληστηριασμό και θα αποτελέσουν παράδειγμα και για τους υπόλοιπους.